Το Προκόπιο Γυροκομείο επισκέφθηκε το πρωί τη Παρασκευή ο νομίατρο τη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα Χρήσο Παπαδόπουλο μετά και τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα τη Πέμπτη στο Προκόπιο Γυροκομείο Καβάλα, καθώ τρόφιμοι εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίε για την ώρα, δεν είναι γνωστό ο τρόπο μετάδοση του ιού, καθώ το γυροκομείο έχει κλείσει το επισκεπτήριό του εδώ και αρκετού μήνε. Μάλιστα το πρωί τη Παρασκευή. Στο γυροκομείο βρέθηκε και ο νομίατρο τη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλλα, Χρήσο Παπαδόπουλο. Ο νομίατρο συνομίλησε με του υπεύθυνου του γυροκομείου, ενώ δεν θέλησε να προχωρήσει σε καμία δήλωση. Πληροφορίε αναφέρουν ότι τρει ηλικιωμένοι τρόφιμοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ένα εξ αυτών ηλικία 86 ετών εξέπνευσε. Στην ανακοίνωσή τη, η διοίκηση του Ιδρύματο αναφέρει τα εξή. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Μονάδο Φροντίδο Ηλικιωμένων και Χρονιό Πασχόντων, ο Άγιο Ήλε, τη Ιερά Μητροπόλεω Φιλίππο Νεαπόλεω και Θάσου, γνωστοποιεί ότι όπω σε πολλού φορεί υγεία και πρόνοια στη χώρα μα κατά την περίοδο αυτή, έτσι και στη μονάδα μα έχει εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα μικρό αριθμό θετικών κρουσμάτων του κορονοϊού σε περιθαλπωμένου και εργαζομένου του Ιδρύματο. Με την πρωτοβουλία και την απόλυτη ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματο, εδώ και μήνε γίνονται συνεχώ οι απαραίτητε απαραίτητε υπεύθυνε ενέργειε για την προφύλαξη τη υγεία των τροφίμων και των εργαζομένων. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι η ήπια και αντιμετωπίζονται υπεύθυνα από του αρμοδίου σύμφωνα με τι υποδείξει του ΕΟΔΗ, τη Διευθύνσεω Δημόσια Υγεία τη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλλα και τη Ιατρού του Ιδρύματο. Απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία τη υγεία όλων των τροφίμων και των εργαζομένων του Εκκλησιαστικού Ιδρύματο μα, όπω επίση και των προσωπικών δεδομένων του και προ τούτο καταβάλλεται. Κάθε προσπάθεια ευθύνη και ευαισθηία